εκλεκτοί συνταξιούχοι και φίλοι παρευρισκόμενοι, εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου, σας καλωσορίζω και απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό για την τιμητική παρουσία σας. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, όπως και την προηγούμενη συνάντησή μας σε αυτό το χώρο, βρισκόμαστε κάτω από τη συγκλονιστική και δυσβάστακτη σκιά της πανδημίας του κορονοϊού, τόσο στην πατρίδα μας όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Ο νους και η ψυχή μας τρέφεται με ιδιαίτερη συμπόνια στις οικογένειες των θυμάτων που τόσο άδικα και πολλές φορές πρόωρα στερήθηκαν τη ζωή τους. Αποτείουμε φόρο τιμής, ευγνωμοσύνης και θαυμασμό στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που με αυταπάρνηση και προσήλωση στο ιατρικό και ανθρωπιστικό τους καθήκον παραμένουν οι φύλακες άγγελοι των Πασχόντων. Ακόμα θαυμάζουμε και ευγνωμονούμε πλείς τους άλλους που θέτουν ποικιλότροπα την προσωπική τους ζωή στον πλησίον τους, δίνοντας το κουράγιο και ελπίδα τόσο στους Πάσχοντες όσο και στις οικογένειές τους. Όλοι μας έχουμε επίγνωση τις δύσκολες αυτές στιγμές που περνάει ο λαός μας, όπως και όλη η ανθρωπότητα. Η σκέψη μας ακόμα στρέφεται και σε αυτούς που σήμερα είναι άνεργοι και ανήμποροι να θρέψουν τις οικογένειές τους. Δυστυχώς στην Ελλάδα, η εξαετής μνημονιακή περίοδος που είχε ως αποτέλεσμα τη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας επιδείνωσε και τη θέση των συνταξιούχων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το κόστος σε ανθρώπινη δυστυχία ήταν εξαιρετικό στους περισσότερους Έλληνες. Σε αυτή την οικονομική κρίση που βιώνουμε παγκόσμια, οι ανήμποροι, οι άνεργοι, οι νέοι, οι άποροι πολίτεκνοι, ο πλανήτης ολόκληρος έχει προτεραιότητα έναντι της ακόρεστης κερδοφορίας των ολίγων που και αυτή τη χρονιά αυξήθηκαν κατά εκατοντάδες ή δισεκατομμυριούχοι στον κόσμο. Με την ευκαιρία των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 21, θα ήθελα να κλείσω το χαιρετισμό μου με ένα απόσπασμα της επιστολής του Γιάννη Μακρυγιάννη, του πιο έντιμου γενναίου πολεμιστή, αλλά και ανθρώπου που μαχόταν για τη δικαιοσύνη την κοινωνική. Με επιστολή του 23 Δεκάτου 1834, προς τον πρώτο βασιλιά της Ελλάδος, τον Όθωνα, τονίζει σε ένα απόσπασμα: «Πολλοί από αυτούς που επολέμησαν για να δουν μια μέρα την πατρίδα τους ελευθέραν, άλλοι σκοτώθηκαν εις τον πόλεμο, άλλοι έμεναν εχμάλωτοι και άλλοι επληγώθηκαν και τώρα τους βλέπω να περιπατούν στους δρόμους γυμνοί και ξυπόλοιτοι. Βλέπω χείρας και ορφανά να ζητούν έλεος για να παρηγορήσουν την πείνα τους και με τα δάκρυα στα μάτια περιφέρονται και προξενούν εντροπή εις την αχάριστον πατρίδα δια την οποία έχασαν τους άντρες και τους γονείς τους. Εάν είναι πτωχή η πατρίς, τουλάχιστον αυτή την τότε εποχή, καθώς και είναι βέβαια, έλεγε, έπρεπε να είναι πτωχή σε όλους και όχι μόνο δια εκείνους που εδοκίμασαν τόσους αγώνες και ήρθαν σε ελληνική κατάσταση δια την ελευθερία της πατρίδας. Ευχαριστώ πολύ, ευχόμενος υγεία και καλή Ανάσταση σε όλους».